Λούδια μην αφήσετε, μόνα μη ξεναϊδείτε. Τα ανόγια αποτελούν απόδειξη πως ένας τόπος ξαναγεννιέται από τις τάχτες του και πως ο θάνατος θα δίνει πάντα τη σκυτάλη στη ζωή για να μεγαλουργήσει. Την πιο ένδοξη σελίδα της ιστορίας των ανογείων που γράφτηκε με το αίμα των προγόνων τους που πολέμησαν το γερμανό κατακτητή για τα ιδανικά και την ελευθερία τους, γιόρτασαν σήμερα οι Ανογιανοί ανήμερα της επετείου των 78 χρόνων από το τρίτο και τελευταίο ολοκαύτωμα του ιστορικού Δήμου. Στην ορεινή κομμόπολη του Μιλοποτάμου, που στη διάρκεια και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στους αγώνες κατά των Ναζί, βρέθηκαν το πρωί σύσσωμοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, όπου παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργου Γιωργαντά παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις μνήμης που έγιναν στην πλατεία Αρμή μπροστά στο Ηρώο. Ο τρόπος, η αποφασιστικότητα, η ανθεκτικότητα των Ανογιανών πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για όλους μας. Μπόρεσαν με αυτή την αδούλωτη ψυχή, με την ενασχόλησή τους με την κτηνοτροφία, να κρατήσουν πραγματικά ζωντανές τις μνήμες. Τα τρία ολοκαυτώματα της περιοχής των Ανογίων αποδεικνύουν ότι η ψυχή του Ανογιανού, του κριτικού, είναι αδούλωτη και θα πολεμάει πάντα για την ελευθερία. Προσπάθησαν να καθυποτάξουν το ανυπόταχτο πνεύμα των Ανογιανών. Ισμάτιν όμως. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να αποδώσουμε την πρέπουσα τιμή στους Ανογιανούς. Του ολοκαυτώματος των Ανογίων στις 13 Αυγούστου του 1944 από τα γερμανικά στρατεύματα προηγήθηκαν δύο ακόμα ισοπεδωτικά ολοκαυτώματα του χωριού. Το πρώτο ήταν το 1822 και το δεύτερο το 1867, ενώ ακόμα και σήμερα, 78 χρόνια μετά, οι ηλικιωμένοι κάτοικοι του χωριού θυμούνται τα γεγονότα που τους σημάδεψαν την ψυχή, καθώς αρκετοί από αυτούς αλλά και από τους συγγενείς τους που σήμερα δεν ζουν, βίωσαν συνειδητά τη φρίκη του πολέμου. Βρισκόμαστε εδώ για να αποτίσουμε φόρο τιμής στους ήρωες, αλλά και να αφουγκραστούμε τις φωνές τους, όπως και η ομιλήτρια ανέφερε, και τους ήχους τους, και να υποσχεθούμε ότι με τις πράξεις μας οι νεκροί προγόνοι μας τιμούνται. Η ιστορική κομμόπολη των Ανογίων και οι κατοικοί της έχουν γράψει σε πολλές χρυσές σελίδες με δάκρυα και αίμα την ιστορία του μαρτυρικού τόπου τους και αποτελούν στο πέρασμα των αιώνων λαμπρό παράδειγμα γενναιότητας, αυτοθυσίας και προσφοράς. Διεκδικούμε ανυποχώρητα τις απαράγραπτες γερμανικές οφειλές και απορρίπτουμε και καταγγέλουμε την υποκρισία και αδιαλαξία της γερμανικής κυβέρνησης. Απορρίπτουμε τα τριάκοντα αργύρια των κάθε λογής γερμανικών ταμείων για το μέλλον.